Μόλις προχθές είχατε μία συνάντηση με τους αγρότες. Το θέμα απασχολεί όλη τη χώρα, ωστόσο περισσότερο τον Εύρο που είναι ένας καθαρά αγροτικός νομός. Ναι. Τι συμβαίνει με τους αγρότες του Εύρου? Κοιτάξτε, εάν γυρίσουμε πίσω στην ιστορία, θα δείτε ότι ο Εύρος και γεωργικά και κτηνοτροφικά ήταν ο πρώτος νομός στην παραγωγή. Τροφοδοτούσαμε κατά 80% την Αθήνα με κρέας και τώρα δυστυχώς εισάγουμε στον Εύρο κρέας. Ενώ έχουμε τη δυνατότητα και μέσα από το Δέλτα αλλά και γύρω από εκεί να αναπτύξουμε την κτηνοτροφία μας, δυστυχώς η Αθήνα κοφεύει και εμείς προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις μέσα από το Δήμο να αναπτύξουμε την κτηνοτροφία μας, δημιουργώντας τώρα ένα σφαγείο μέσα από το οποίο πιστεύουμε ότι θα αναπτύξουμε το ζωικό κεφάλαιο και τους κτηνοτρόφους. Αυτή είναι η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα δυστυχώς με τους αργούς ρυθμούς και εμείς μέσα στον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα στους Δήμους δηλαδή, προσπαθούμε να καλύψουμε και τα κενά και τα ελαττώματα της Αθήνας.